τι προέβλεπε το προηγούμενο το οποίο έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην δώσουν θωρακισμένα στην Ουκρανία, επικαλούμενε στο ότι θέλει εξάμεινη εκπαίδευση το πλήρωμά τους για να μπορέσει να τα λειτουργήσει και να βγει η Γερμανία μπροστά και να χορηγήσει δικά της Leopard ή ακόμα και Leopard που είναι, έχουν πουληθεί σε νατοϊκές χώρες όπως για παράδειγμα η Πολωνία και να αναλάβει την ευθύνη μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό για τη Γερμανία που προσπάθησε και πριν και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να κρατήσει ανοιχτούς τους διεύλους επικοινωνίας και να κρατάει χαμηλό πολιτικό προφίλ, θεωρήθηκε ότι έβλαπτε τα ζωτικά της συμφέροντα. Προσπάθησε λοιπόν η Γερμανία να βάλει έναν όρο και τα κατάφερε. Ποιος ήταν ο όρος? Ότι εγώ θα στείλω θωρακισμένα στην Ουκρανία και θα δώσω άδεια μεταπόλησης των Leopard που έχουν αγοραστεί από χώρες όπως η Πολωνία, υπό τον όρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πρώτες την κίνηση λέγοντας ότι στέλνουν θωρακισμένα τύπου Abrams στην Ουκρανία. Εκεί είμαστε μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Γιατί το λέω αυτό? Πολιτικό γιατί, λέτε, γιατί, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, ήδη στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν εμπλακεί εκατοντάδες θωρακισμένα, έχουν καταστραφεί πάρα πολλά. Δεν είναι το όπλο που θα κρίνει την έκβαση του πολέμου. Αυτό είναι απλώς το τα τεθωρακισμένα λόγω της μνήμης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λόγω της θέσης που έχουν κατακτήσει στην ιστορία παραμένουν ακόμα για όσους δεν είναι ειδικευμένοι στη στρατιωτική τεχνολογία και στα οπλικά συστήματα ένα από τα ισχυρότερα όπλα. Περισσότερο οι πύραυλοι σήμερα, περισσότερο τα αντιαρματικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Δεν θα προλάβουν ούτως ή άλλως, γιατί φαίνεται ότι οι Ρώσοι σχεδιάζουν μεγάλη επίθεση πολύ πιο σύντομα από την έλευση της Άνοιξης, να μετρήσουν στις άμεσες εξελίξεις. Απλώς ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι της Σύμμαχοι και κυρίως η Γερμανία να χρεωθούν μια χειρονομία κλιμάκωσης της πίεσης που εξασκείται στη Ρωσία. Και αυτό εν μέρη το κατάφεραν η Γερμανία. Ξέρετε, η Γερμανία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι, πατάει σε δύο βάρκες. Και ποιος πατάει σε δύο βάρκες, ξέρετε τι κινδυνεύει να πάει, να πέσει στη θάλασσα. Δηλαδή, να μην είναι αξιόπιστη ως συνομιλητής μεσολαβητής ούτε με τη Ρωσία, ούτε αξιόπιστος νατοϊκός σύμμαχος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο που ο μεγάλος χαμένος του πολέμου που σε λίγο κλείνει ένα χρόνο είναι η ίδια η Γερμανία. Γιατί? Γιατί καταστράφηκε η ενεργειακή της συμμαχία με τη Ρωσία. Γιατί πιέζεται να αναλάβει δυσθεώρητου ύψους στρατιωτικές δαπάνες. Είχε μιλήσει ο καγκελάριος Σόλτς για 100 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, η κατάσταση είναι ιδιόμορφη. Η Γερμανία δεν θέλει να αποκτήσει ισχυρό στρατό. Για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, δεν αισθάνεται καμία απειλή. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από Ανατολάς δεν υπάρχει απειλή που να προστείνεται προς τη Γερμανία. Δεύτερον, δεν θέλει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων να γίνει αφορμή για ένα δημοσιονομικό ξεχύλωμα, για κατάργηση δηλαδή της λιτότητας. Και έτσι η Γερμανία προσπαθεί να περιορίσει τις ζημιές. Στο πλαίσιο αυτό και με τη βάση της απόφασης της Πολωνίας για την αποστολή των Leopard, η Πολωνία και οι Άγγλοι και η Αγγλία συγχαίρουν τη Γερμανία την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν γνωστό ότι και αυτοί με τη σειρά τους θα παραδώσουν 30 άρματα μάχης Abrams, τα οποία η Ρωσία τα απειλεί ότι θα τα κάψει. Θα τα κάψει, δεν υπάρχει εμβόλιο. Θα προσπαθήσει να τα κάψει, εννοείται. Την ώρα που θα περάνε τα σύνορα, δηλαδή. Κοιτάξτε, η Πολωνία έπαιξε έναν βασικό ρόλο στην πίεση που ασκήθηκε στη Γερμανία. Είπε ότι θα τα δώσει και χωρίς άδεια μεταπόληση στην Ουκρανία και γενικώς έχει φιλοδοξίες να γίνει στρατιωτική μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη και να ασκήσει ηγετικό ρόλο έναντι της ρωσικής απειλής όπως την αντιλαμβάνονται στη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή Σουηδία, Φιλανδία και οι τρεις βαλτικές χώρες να βλέπουν την Πολωνία σαν τοπική περιφερειακή δύναμη σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της εδαφικής τους ακεραιότητας από τη ρωσική εξανατολών απειλή, επαναλαμβάνω πως θα την αντιλαμβάνονται σε αυτές τις χώρες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας παραπέμπει στο 2003
Αν θυμόσαστε τότε που οι Ευρωπαίοι είχαν ξεσηκωθεί κατά της επικείμενης εισβολής των Αμερικανών στο Ιράκ και είχαν υπάρξει χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είχαν πρωταγωνιστήσει στην υπογραφή κειμένων που υποστήριζαν την Αμερικανική πολιτική. Ο τότε Υπουργός Άμυνας του Bush EU λεγόταν Ράμσφελτ και είχε μιλήσει για μια νέα Ευρώπη. Ξαναβρίσκει ουσιαστικά τι διαμείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Πολωνία προς τη Γερμανία, ότι από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα κάνετε μια κίνηση στο μέλλον για αποκατάσταση των σχέσεων με την Ρωσία, αυτό θα περνάει μέσω και της τάσης της Πολωνίας. Δηλαδή, αν η Πολωνία συντηρεί για μακρόχρονικό διάστημα εντάσεις με τη Ρωσία, θα είναι πολύ δύσκολο για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που θα θέλουν μια αξιωμάτωση των σχέσεων με τη Μόσχα να προχωρήσουν προς τα μπροστά. Έγινε γνωστό επίσης σήμερα ότι η Ουκρανική πόλη ανατολικά της Ουκρανίας, Σολεντάρ, έπεσε. Αποχώρησαν οι ουκρανικές εμπόλεμες δυνάμεις. Κατακτήθηκε η πόλη από τους Ρώσους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο Μπραντεφέρ που έχει γίνει, η διάρκεια του πλέον είναι ένας χρόνος. Ναι, αυτή η πόλη ήταν ουσιαστικά στα χέρια των Ρώσων εδώ και 2-3 εβδομάδες. Ολοκληρώθηκε η κατάληψή της. Έτσι είναι η εξέλιξη που συνέβη σήμερα. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή αν η Ρωσία μπορεί να πάρει πρωτοβουλία κινήσεων ώστε να πιέσει την άλλη πλευρά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα στοίχημα. Δηλαδή, όσο αυτός ο πόλεμος παραμένει στατικός και πόλεμος χαρακομμάτων, όσο η Ρωσία δεν δείχνει ότι έχει ανακτήσει πρωτοβουλία κινήσεων, τόσο δεν θα υπάρχει πολιτική λύση. Θα δούμε στις επόμενο μήνα, τις επόμενες εβδομάδες, αν οι φήμες που λένε ότι ετοιμάζουν οι Ρώσοι επίθεση από όλα τα μέτωπα, από τη Λευκορωσία στο βορρά, από τον Ντανιέσκ και τον Λουγκάνσκ στην Ανατολή και ακόμα και επίθεση στην παράκτια περιοχή που έχει απομείνει στην Ουκρανία, δηλαδή την Οδυσσό και τον Νικολάγεφ, θα δούμε. Πάμε στα τουρκικά λίγο, θέλω το σχόλιο σας, όσον αφορά και την πρόθεση της Τουρκίας από τη στιγμή που δεν παίρνει τα βελτιωμένα τα υπερσύγχρονα F-16, θα αναγκαστεί να πάρει, λέει, από την Αγγλία τα Eurofighter. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ερντογάν συναισθάνεται ότι δεν μπορεί να τραβήξει το σκηνή και να απειλήσει, παραδείγματος χάρη, να πάρει ρωσικά αεροπλάνα τύπου Σουχόι. Δεν το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή. Άρα επιλέγει μια ανατολική χώρα για να πάρει από εκεί. Μια ανατολική χώρα, ένα στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι με αναγκάζεται και πάω εδώ. Εγώ τα δικά σας αεροπλάνα ήθελα. Τώρα στην Τουρκία ο σημερινός τύπος μιλάει για σενάρια ότι έχουν προτείνει οι Αμερικανοί στους Τούρκους να δώσουν οι Τούρκοι τους S-400 στην Ουκρανία και να πάρουν τα F-16 που θέλουν με αυτή την ανταλλαγή. Αλλά το βρίσκω πολύ τραβηγμένο από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς καμία προετοιμασία, η Τουρκία που στέκεται με ίσες αποστάσεις ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση να κάνει τέτοια απότομη στροφή. Αν και, ξέρετε, η Τουρκία συνηθίζει τις απότομες στροφές. Οκτώβριο του 2015 είχε καταρριφθεί ένα ρώσικο αεροπλάνο στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας και είχε σκοτωθεί ο πιλότος και είχε υπάρξει σοβαρή κρίση στη σχέση των δύο χωρών και μερικές μήνες αργότερα ο Ερντογάν έπεφτε στην αγκαλιά του Πούτιν. Κύριε Καπόπουλε, επίσης έγινε γνωστό σήμερα ότι η Φινλανδία ήρε το εμπάρκο προς την Τουρκία για εξοπλισμό και θα πωλήσει όπλα της, ενώ αυτό ίσχυε από το 2019 όταν είχε κάνει την επίθεση η Τουρκία στην Συρία. Αυτό πόσο μπορεί να μας ανησυχεί εμάς? Δεν είναι. Τα όπλα που παράγει η Φινλανδία και τα οπλικά συστήματα δεν είναι συστήματα που δεν μπορεί να τα βρει από αλλού η χώρα μας, αν αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα δεν μπαίνει κάποια ανησυχία. Ναι. Συμβολικό είναι και το κάνει αυτό η Φινλανδία για να πιέσει έμεσα ή άμεσα, αν θέλετε, για να άρει το εμπάρκο της Τουρκίας και να μπει η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Εκεί αποσκοπεί η χώρα. Ναι. Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει σήμερα και θα μονοπολίσει το θέμα της Ελλάδας και οι εξοπλισμοί της χώρας. Ναι, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μην περιμένετε χειρονομίες συμβιβασμού και συνδιαλλαγής από τον Ερντογάν μέχρι να γίνουν εκλογές. Ναι. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, γιατί ξέρετε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή είτε χάσει ο Ερντογάν είτε τις κερδίσει, η χώρα μετά τις εκλογές θα μπει σε ένα νέο κύκλο αποσταθεροποίησης, γιατί η μία πλευρά δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ο χαμένος να μην αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
Οπότε και, το, και η μετάθεση σε μετά, μετά τις εκλογές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη μετεκλογική περίοδο μιας δημοκρατικής χώρας, όπου η κυβέρνηση που είναι πρόσφατα αναβαπτισμένη στη λαϊκή ψήφο έχει περιθώρια ελιγμών. Πρόκειται για μια συνέχεια της χρόνιας κρίσης στην οποία βρίσκεται η Τουρκία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το αυτό, κύριε Καρπόπουλε, για το σχόλιο σας στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.